Πέντε χρόνια πέρασαν από το δημοψήφισμα του 2014, οπότε και το 98% των συμμετεχόντων είπε όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τη συμπλήρωση της πενταετίας αλλά και τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου, οι εκπρόσωποι των 54 φορέων και κινημάτων επαναφέρουν την πρόταση για μη κερδοσκοπική συνεργατική διαχείριση του νερού στην πόλη και ζητούν από τους υποψηφίους να πάρουν θέση για το θέμα της διαχείρισης του νερού. Το πιο πετυχημένο διεθνώς μοντέλο διαχείρισης του νερού, με πρωτοβάθμιους μη κερδοσκοπικούς συνεταιρισμούς νερού σε κάθε υδροδοτούμενο δήμο της πόλης, η ένωση των οποίων θα διοικεί την ΕΙΑΘ των πολιτών, της αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων και της κοινωνίας της πόλης. Το μοντέλο αυτό έχει αποδειχθεί μετά από έρευνα που χρηματοδότησε η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα που χρηματοδοτεί τις ιδιωτικοποιήσεις, ότι αποδίδει καλύτερα και από το ιδιωτικό και από το κρατικό. Οι εκπρόσωποι των φορέων και κινημάτων που συνυπογράφουν την πρόταση δεν λένε απλώς όχι στην ιδιωτικοποίηση. Ζητούν η διαχείριση του κοινωνικού αγαθού να γίνεται από συνεταιρισμούς που θα συσταθούν με τη συνεργασία κινημάτων και αυτοδιοίκησης. Στόχος, το προς ιδιωτικοποίηση 24% της ΕΙΑΘ να περάσει στην συνεταιριστική μη κερδοσκοπική ένωση. Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της ΕΙΑΘ ΑΕ, προκύπτει ότι στην πενταετία 2013-2017. Πρώτον, οι πολίτες πλήρωσαν κατά μέσο όρο 41,76 ευρώ το χρόνο παραπάνω από το κόστος των υπηρεσιών που τους παρέχει η σημερινή κρατική ΕΙΑΘ. Με αυτά τα 41,76 ευρώ που υπερτιμολογούνται κάθε χρόνο οι πολίτες, αγοράζουν την προσπόληση 24% της ΕΙΑΘ που το τιμολόγησε η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό που κατέθεσε για το 2018 σε 1,5 χρόνο περίπου. Το προτινόμενο διαχειριστικό μοντέλο προβλέπει μεταξύ άλλων η ΕΙΑΘ Παγίων να παραμείνει κατά 100% σε κρατική ιδιοκτησία και σε δεύτερη φάση στο συνεταιριστικό σχήμα να περάσει και το 51% των μετοχών που κατέχει το ελληνικό δημόσιο στην ΕΙΑΘ. Δεν πληρώνουμε μόνο το κόστος του νερού για να φτάσει από την πηγή στη βρύση μας και ό,τι επενδύσεις χρειάζονται, πληρώνουμε και κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό το παραπάνω όταν το παίρνει το κράτος ή ο Δήμος? Λέγεται φόρος. Και είναι έμεσος φόρος. Είναι ο πιο άδικος φόρος ο έμεσος. Διότι ο πάμπλουτος με τον πάφτωχο πληρώνει τα ίδια λεφτά. Τη στήριξή τους στην πρόταση της πρωτοβουλίας δήλωσαν οι υποψήφοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Χάρης Αϊδονόπουλος και Μιχάλης Τρεμόπουλος.